Κύριε Υπουργέ, την προηγούμενη Πέμπτη στα λιμενάρια της Θάσου επαναλήφθηκαν σκηνές παρόμοιες με αυτές του Νοεμβρίου του 2019 στο νησί. Για μια ακόμα φορά δηλαδή, μετά από μια δυνατή βροχή, αρκετοί δρόμοι του οικισμού μετατράπηκαν σε ποτάμια, δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ανάμεσά τους και ένα τυπογραφείο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, οχήματα παρασύρθηκαν, ενώ υπήρξαν και δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για απάντηση υδάτων. Φυσικά δεν έλειψαν ούτε αυτή τη φορά και οι κίνδυνοι για απώλεια ζωής, ζωών, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού χρειάστηκε να παρέμβει και παρενέβη όντως έγκαιρα σε μια περίπτωση στην περιοχή εκεί στη Σκάλα Μαριών, όταν 4 άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, που ακινητοποιήθηκε στον επαρχιακό δρόμο εξαιτίας της καταρακτώδης βροχής και κινδύνεψε φυσικά η ζωή τους. Η αναστάτωση των κατοίκων, καθώς και η ανησυχία τους, η αγωνία τους, είναι δικαιολογημένα μεγάλες, κύριε Υπουργέ, καθώς για μια ακόμα φορά διαπιστώνουν πως είναι απροστάτευτοι τελείως απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. Οι αλλεπάλληλες καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θάσο φωνάζουν εδώ και καιρό για την έλλειψη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Τα έχετε δει και εσείς με τα μάτια σας τι αφήνουν πίσω αυτές οι καταιγίδες και οι βροχές στη Θάσο, όταν επισκεφθήκατε, από όσο γνωρίζουμε, το νησί τον προηγούμενο Νοέμβρη, όταν είχε υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή. Παρά το ότι όμως είναι ολοφάνερη η όξυνση αυτού του προβλήματος και εξαιρετικά επίγουσα η αντιπλημμυρική προστασία του νησιού, της Θάσου, επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποια σοβαρή μέριμνα για κάτι τέτοιο. Με λίγα λόγια, η απραξία του κράτους και των κυβερνήσεών του, τόσο των κεντρικών αλλά και των τοπικών, είναι και χαρακτηριστική και εξοργιστική. Σας ρωτάμε λοιπόν και σας θέτουμε τα εξής ερωτήματα, τα οποία είναι σε τρεις άξονες. Τι θα κάνετε προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα, το γρηγορότερο δυνατόν, η καταγραφή των ζημιών και για να ακολουθήσει φυσικά η αποζημίωση στο 100% όλων όσων έχουν πάθει ζημιές το βιός τους? Τι θα κάνετε για να υπαχθούν σε μια ειδική μεταχείριση οι πληγέντες από την πλημμύρα, να απαλλαγούν δηλαδή από τα χρέη τους στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν στους δήμους, να σταματήσουν οποιασδήποτε διαδικασίες κατάσχεσης και κυρίως τι θα κάνετε όχι μόνο για την αποκατάσταση των καταστροφών, αυτό είναι το στοιχειώδες, αλλά τι θα κάνετε για έναν μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό για την κατασκευή και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στο νησί, που κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να υφίσταται αυτές τις καταστροφές μετά από μια οποιαδήποτε δυνατή βροχή. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Δελή, πράγματι το νησί της Θάσου είναι ένα νησί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από φυσικά φαινόμενα και όχι μόνο βροχοπτώσεις και πυρκαγιές. Υπενθυμίζω τις μεγάλες πυρκαγιές του 85, του 89, του 93, η πρόσφατη του 2017, οι οποίες δημιούργησαν, κάψανε περίπου το μισό της δασικής έκτασης του νησιού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά λοιπόν για τις καταστροφές του Νοεμβρίου, μια που αναφέρετε και τις καταστροφές του Νοεμβρίου, πράγματι είχα πάει με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και κυβερνητικό κλιμάκιο εκεί και είδαμε τις καταστροφές που είχαν συμβεί. Τι κάναμε τότε, και είναι μια καλή ευκαιρία να το υπενθυμίσω και να το ξέρει και η Εθνική Αντιπροσωπεία. Το Υπουργείο Εσωτερικών από τη δική του πλευρά έδωσε 350.000 ευρώ την επόμενη μέρα, τις αμέσως επόμενες μέρες, για αποκατάσταση των πρώτων ζημιών, συν 250.000 μετά από μερικές εβδομάδες, άρα σύνολο 600.000 ευρώ μόνο στο Δήμο της Θάσου για αποκατάσταση υποδομών λόγω των καταστροφών του Νοεμβρίου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των χρημάτων εξοπλίθηκε πολύ επαρκώς, ιδίως στο ανατολικό κομμάτι του νησιού, στην περιοχή της Ποταμιάς, όπου πράγματι αποκαταστάθηκαν οι ζημιές σε μεγάλο κομμάτι, έγιναν νέες ασφαλτοστρώσεις και προχώρησε η αποκατάσταση των ζημιών. Μένει ένα μικρό κομμάτι, έχει επιχορηγήσει και έχει προκηρύξει το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένο έργο περίπου στο 1,600.000, νομίζω, για την αποκατάσταση στην Ποταμιά της Θάσου της καταστροφής, συν οι εργασίες οι οποίες γίνανε και ευτυχώς δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στο λιμάνι της Θάσου, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης
και αφαίρεσης των επιχωματώσεων που είχαν γίνει λόγω της θεομηνίας του Νοεμβρίου και το λιμάνι λειτουργήσε κανονικά στην τουριστική περίοδο, την όποια εμπασχετός τουριστική περίοδο λόγω και της πανδημίας υπήρχε τώρα. Επιπροσθέτως, όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, δώσαμε 200.000 ευρώ με προχτεσινή ή της Παρασκευής απόφαση εκ νέου στο Δήμο της Θάσου για τις ζημιές που συνέβησαν την προηγούμενη Πέμπτη. Εκεί επίσης βρισκόμαστε σε επικοινωνία και με τον Δήμαρχο του νησιού. Έχει βγάλει τις δύο ανακοινώσεις και για τις οικίες και για τα συνεργεία και δίνει προθεσμία ενός μηνός να κάνουν αίτηση για να έρθει μετά το κλιμάκιο και να προχωρήσει στη βεβαίωση και στην αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2009. Επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό θα ισχύσει μέσα σε άκρηση, είναι και η ερώτηση του κ. Στολτίδη, που θα μιλήσουμε αμέσως μετά, έχει δυνατότητα να πάρει απόφαση απαλλαγής προσωρινή από τα δημοτικά τέλη των οικειών, οι οποίες έχουν πληγεί για λόγους ανωτέρας βίας και δεν χρησιμοποιούνται προφανώς εδώ εντάσσονται οι θεομηνίες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ρύθμιση των χρεών σε φορείες και ασφαλιστικά ταμεία, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε να δούμε την καταγραφή, να δούμε το μέγεθος που υπάρχει, την πραγματική ζημιά, και είμαστε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με το Υπουργείο Εργασίας για να δούμε να κάνουμε την πλέον πρόσφορη λύση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, οι απαντήσεις σας μάλλον δεν ικανοποιούν. Είναι αρκετά γενικόλογες. Βάλαμε τρεις άξονες ζητημάτων για τις ζημιές, για τις αποκαταστάσεις και για τα αντιπλημμυρικά έργα. Εν πάση περιπτώσει, η ερώτησή μας αυτή θέτει ένα γενικότερο, όπως καταλαβαίνετε, ζήτημα, το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας της Θάσου και, αν θέλετε, όχι μόνο της Θάσου, όλης κάθε περιοχής της Ελλάδας που έχει τέτοια προβλήματα, αλλά μια και μιλάμε για τη Θάσου, αναφερόμαστε σε αυτήν. Γιατί, κύριε Υπουργέ, οι πλημμύρες κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με μεγαλύτερη συχνότητα, και στη Θάσου αυτό γίνεται και εξαιτίας φυσικά των μεγάλων πυρκαγιών των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά και της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς του 2017. Και ξέρετε γιατί? Το ξέρετε φυσικά, γιατί δεν γίνεται καμιά ουσιαστική παρέμβαση αποκατάστασης του δάσους, καθαρισμού του μετά τις πυρκαγιές. Όμως, κύριε Υπουργέ, οι μεγάλες ζημιές μετά από μια καταιγίδα, μια δυνατή βροχή, ξέρετε, δεν είναι μοιραίο ότι θα συμβούν οπωσδήποτε. Γιατί εκτός από τις βροχές που κάποτε πέφτουν και πάρα πολύ δυνατά, όπως συνηθίζουν, υπάρχουν και μερικές άλλες αιτίες για αυτές τις ζημιές. Για δείτε, ο δρόμος που χάλασε, για παράδειγμα, στις Μαριές, της Θάσου, ένα χωριό της Θάσου όμορφο, έχει να συντηρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Στα λιμενάρια, όπου συνέβη τώρα το πλημμυρικό φαινόμενο, έργα αντιπλημμυρικά απλά δεν υπάρχουν. Τα ρέματα γύρω από τα λιμενάρια δεν καθαρίζονται. Και αυτή ήταν η αιτία για την πλημμύρα στη συγκεκριμένη περιοχή, μαζί με τους φερτούς κορμούς που ήρθαν από το καμένο δάσος. Στον Ποτό, αν πάμε στην Νότια Θάσο και την ευρύτερη περιοχή, όλα είναι πανέμορφα μέρη αυτά, παρά το ότι ο οικισμός ολοένα και μεγάλωνε τα προηγούμενα χρόνια, αναπτυσσότανε συνεχώς όλο και περισσότερο, αυτό συνέβαινε χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αντιπλημμυρική μελέτη. Τα ίδια και στη Βόρεια Θάσο, στην Παναγία, στην Ποταμιά, όπου οι κάτοικοι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι τους όταν δουν τον καιρό να συννεφιάζει και να έρχεται μια δυνατή μπόρα. Με λίγα λόγια, οι κάτοικοι της Θάσου, κύριε Υπουργέ, πληρώνουν και αυτοί πολύ ακριβά την πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ κτλ., τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διέθεσαν ποτέ μέχρι τώρα αυτούς τους πόρους που χρειαζόταν για να αξιοποιηθούν οι υδάτινοι πόροι, και είναι πολλοί οι υδάτινοι πόροι στη Θάσο, εάν φυσικά υπάρξει μέρημνα για την αξιοποίησή τους, για την κατασκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών, αποστραγγιστικών, αρδευτικών έργων που θα προστατεύουν την περιοχή, θα διευθετούν τις απορροές, θα αποθηκεύουν τα νερά της βροχής που τα χρειάζονται οι άνθρωποι, η γεωργία εκεί πέρα για τις καλλιέργειές τους, θα εμπλουτίζονταν, με λίγα λόγια, ο υδροφόρος ορίζοντας. Δεν είναι τυχαίο ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Θάσου δεν υπάρχει το παραμικρό κονδύλι για αντιπλημμυρικά έργα, ενώ και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα κονδύλια είναι ελάχιστα και κυριολεκτικά δειγματοληπτικά. Επίσης, στη Θάσο, και αυτό πρέπει να ακουστεί εδώ στη Βουλή, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, κύριε Υπουργέ, η αγωγή ομβρίων υδάτων, που σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με τις πυρκαγιές, με το μη καθαρισμό του δάσους
και την εγκατάλειψη των ρεμάτων οδηγούν φυσικά με μια δυνατή βροχή σε τέτοιου είδους πλημμυρικά φαινόμενα. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι, δεν αρκεί, γιατί αυτό είπατε μάλλον στην πρωτολογία σας, δεν αρκεί να συνεχίζεται κάθε φορά η ίδια τακτική μετά από μια πλημμύρα να γίνονται μερικές αποκαταστάσεις, μερικά μπαλώματα δηλαδή, τα οποία κρατάνε, δεν κρατάνε μέχρι την επόμενη δυνατή βροχή. Και δεν αρκεί, και η ανησυχία μας μεγαλώνει, γιατί κρατώ στα χέρια μου ένα έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως απάντηση, ως συναρμόδιο Υπουργείο, στην απάντηση που μας έδωσε στην προηγούμενη ερώτηση το Δεκέμβρη του 2019 για τις μεγάλες πλημμύρες του προηγούμενου χειμώνα, όπου το συγκεκριμένο Υπουργείο της δικής σας κυβέρνησης λέει ότι η Γενική Διεύθυνση Υδάτων, θα το καταθέσω, προέβει στον προσδιορισμό των ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, καθώς και στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για αυτές τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Σύμφωνα, όλα αυτά γίναν σύμφωνα με την οδηγία 2760 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακάτω, ξέρετε τι λέει, Υπουργέ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσον αναφορά στην ίσο θάσο που αναφέρεται στην ερώτηση που κάναμε εμείς, δεν ανήκει σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όπως προκύπτει από το στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Η θάσος, που κάθε χρόνο ταλαιπωρείται από πλημμύρες, δεν ανήκει στις ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Τι είναι αυτό? Θα χρειαστούμε φυσικά και εδώ μία απάντηση. Οι ευθύνες φυσικά της πολιτικής, που επιτρέπει αυτές τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες, βαραίνουν, όπως είπαμε, όλες τις κυβερνήσεις, αλλά βαραίνουν και αυτούς που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές στο Δήμο και στην περιφέρεια. Κατά την άποψή μας, μπορούν να πάρθουν μέτρα που θα προστατέψουν και τη ζωή και το βιός των θασιτών. Τι εμποδίζει στη λήψη αυτών των μέτρων? Το ξέρετε καλά και εσείς, πάρα πολύ καλά. Είναι οι νόμοι της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπου ως προτεραιότητα θέτουν πάντα αυτό που αποφέρει κέρδος. Και τα αντιπλημμυρικά έργα δεν αποφέρουν κέρδη, δεν είναι σαν τους αυτοκινητόδρομους για να τα βάζουμε διόδια, για να έχουμε μετά την ανάπτυξη της λογικής κόστους και ωφέλους. Τα έργα όμως αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι κοινωνική ανάγκη, που είναι όλο και πιο επίγουσα τον τελευταίο καιρό. Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και σε ό,τι μας αφορά, εμείς θα διεκδικήσουμε και καλούμε και το λαό της Θάσου να μπει σε αυτή τη λογική, να οργανωθεί και να διεκδικήσει, και τα κονδύλια να γίνουν περισσότερα, να έρθουν επιτέλους κονδύλια για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα απαραίτητα, τα τελείως απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, μαζί με τα όποια έργα αποκατάστασης και τις αποζημιώσεις των κατοίκων. Ευχαριστώ.